Σε πακέτο εξαιρετικών μέτρων αναγκάστηκε η Τράπεζα της Αγγλίας για να αντιμετωπίσει το πρώτο σοκ του Brexit. Αποφάσισε να ρίξει εκατομμύρια επιπλέον στερλίνες στην αγορά σε χαμηλότερο κόστος για να ενισχύσει παραγωγή και κατανάλωση. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 0,25% από 0,5%. Είναι η πρώτη μείωση επιτοκίου μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009. Ο συνδυασμός των νέων δεδομένων, συζήτηση και προσφορά, σημαίνει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να είναι 2,5% χαμηλότερη, ακόμα και μετά την ενίσχυση της ρευστότητας. Το περιθώριο πλεονάσματος παραγωγής αναμένεται να διευρυνθεί και η ανεργία να αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο του 4,9% σε περίπου 5,5% τα επόμενα 2 χρόνια. Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει επίσης νέο σχέδιο όρων χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι η φθηνή ρευστότητα θα περάσει στην αγορά, αγορές εταιρικών ομολόγων 10 δισεκατομμυρίων λιρών και αύξηση των αγορών κρατικών ομολόγων κατά 60 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτό το έγκυρο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων έχει τις κατάλληλες διαστάσεις με δεδομένο το μέγεθος του σοκ, της αβεβαιότητας για το βαθμό προσαρμογής και τα σχετικά περιορισμένα στοιχεία. Όλα τα μέτρα προορίζονται να αυξηθούν. Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει τα τραπεζικά επιτόκια, να αυξήσει το μέγεθος του σχεδίου και να επεκτείνει την κλίμακα ή την ποικιλία των χρεογράφων που διακρατεί. Παρότι τα βρετανικά επιτόκια βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό, η Τράπεζα της Αγγλίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσής τους. Τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα μετά τα πρώτα στοιχεία που καταγράφουν τις επιπτώσεις του Brexit.